Η φάση έχει ως εξής. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο να κάνω να ασχοληθώ με βίντεο, λόγω του ότι τρέχω πάρα πολύ με τη δουλειά και μετά είμαι εντελώς dead, έτσι ώστε να κάνω να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο. Βέβαια, κάνω την καφρίλα και αγοράζω συνέχεια πράγματα, οπότε είμαι σε φάση, oh fuck, έχω τόσα κουτιά που δεν έχω ανοίξει από τα πράγματα και είναι ηλίθιο γιατί περιμένω να κάνω βίντεο για να τα ανοίξω, που είναι ακόμα πιο ηλίθιο. Και το ακόμα πιο ηλίθιο το κάνει ότι μερικά πράγματα έχω ούτως ή άλλως σε κουτιά που έχω πάρει γιατί δεν έχω χώρο να τα βάλω κάπου, γιατί πρέπει να μετακομίσω. Επειδή αγοράζω τόσο πολλά πράγματα, πηγαίνει πίσω στο σχέδιο μου από βάση χρόνου το να μετακομίσω και με σε βάση. Συγκεντρώσου! Τι κάνεις εκεί, μικρέ! Απλά ήθελα να δείξω το τι έχει γίνει αυτή την περίοδο που έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα μαζί μου, πολύ γαμάτα. Δουλεύω πλέον στη Μαλβή, ένα από τα πιο γαμάτα γραφεία ever. Λατρεύω πάρα πολύ που είμαι εκεί πέρα, στο δημιουργικό team με τα παιδιά. Κατεβήκαμε Αθήνα γιατί πήραμε ένα έβγε φέτος. Γενικά γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα στη ζωή μου, αλλά δεν έχω χρόνο να κάνω να ασχοληθώ με το να κάνω και βίντεο. Και μου τσπάει γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ενασχόληση. Το μόνο που κατάφερα να κάνω τελευταία ήταν το βίντεο που έκανα για το Comic Con. Στο οποίο έχω γυρίσει και ένα βίντεο το οποίο συζητάμε σοβαρά για το Comic Con. Για κόμικ που έχουν κάνει διάφοροι στο Comic Con αυτοεκδόσεις, που είναι πολύ καλές δουλειές και πρέπει να τις προσέξουν όσοι αγαπάνε τα κόμικ πραγματικά. Και ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο να δείξω μερικά πράγματα που αγόρασα, γιατί το Loot of the Month, παρόλο που έχω παλιά Loot of the Month που θα πρέπει να τα κάνω μοντάζ κάποτε, δεν ξέρω πότε θα γίνουν τα επόμενα. Και ήθελα πάρα πολύ να κάτσω να κάνω μερικά πράγματα, να δείξω κουλουπού που έχω πάρει. Βέβαια, δεν θα πω τόσα πολλά πράγματα για αυτά εδώ. Ο αυτισμός μου ξεκινάει από εδώ. Πέραν του ότι έχω κουτιά με πράγματα τα οποία είναι κλεισμένα μέσα στα κουτιά, ο Κάιμαν από τον Ντόρο Χεντόρο, είναι μια φιγούρα που την ήθελα πάρα πολύ και παρόλο που την ήθελα πάρα πολύ και ήταν πανάκριβη και τέλος πάντων την έχω ακόμα στο κουτί της γιατί δεν έχω χώρο κάπου να τον βάλω. Safe. Ο Κάιλο Ρένο Κοτουμπουκίγια είναι και αυτό στο κουτί του. Και ότι δεν έχω χώρο, αλλά και ότι ο Καρμανιόλος έσπασε το lightsaber του. Thank you, Καρμανιόλος. Και τώρα πάμε στα κουτιά τα οποία απλά έχω και δεν έχω ανοίξει γιατί ήθελα να τα κάνω βίντεο. What the fuck! Τι αυτισμός είναι αυτός, γιατί πρέπει να τα κάνω βίντεο. Τέλος πάντων, λέμε τώρα. Είναι ένας Grimlock από το Age of Extinction, το Transformers, που είναι One Step Changer, που σημαίνει ότι αλλάζει με μια κίνηση. Whatever. Μετά είναι μια μικρή φιγούρα της Emma Frost, την οποία την πήρα γιατί έφαγα ένα τρελό κόλλημα με τους X-Men και έχω αγοράσει άπειρα comic X-Men. Εσύφτες που έχω αγοράσει τόσο πολλά comic X-Men. Μετά είναι μια φιγούρα της Harley Quinn, η οποία δεν με νοιάζει. Συγγνώμη, Τάσο, ο Τάσος από το Cosmic Realms θα με σκοτώσει γιατί και αυτή την κέρδη σε μια κλήρωση από το Cosmic Realms. Και πάμε σε αυτά που ήθελα πολύ. Από την καινούργια σειρά της Νέκα με Predators, Elder Predator, από το Alien vs Predator, το πρώτο του 2004. Γαμάει, θα τον ανοίξω πολύ για να κάνει παρέα εδώ σε αυτούς. Επόμενα είναι δύο LEGO Star Wars τα οποία ήθελα να πάρω. Ένας είναι K2SO, το άλλο είναι Captain Phasma. Και τέλος μια φιγούρα που ήθελα πάρα πολύ, το καινούργιο Transformers, ο Grimlock από το The Last Night. Σαν κατάστημα παιχνιδιών το έχω κάνει. Πριν δείξω τον έξω, να πω ότι αυτή τη σανίδα την παλεύω από τότε που ψάχνω το τι κάνω στη ζωή μου. Παρόλο που έχω κάνει άλλες ενδιάμεσο. Κάποτε θα τελειώσει και αυτή η σανίδα. Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Βασίλη τον Παξινό για αυτό το τέλειο παιχνιδάκι που το ήθελα πάρα πολύ. Godzilla Destroy All Monsters. Thanks, Βασίλη Παξινό. Oh, Παξινό! Και επειδή εγώ είμαι του loot, που σημαίνει ότι loot είναι ερντοσύνη, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Πήρα ένα βινίλιο Round the Jewels. Καλμπουμάρα είναι. Instant Classic. Έχω πάρει εντωμεταξύ άπειρα κόμικ, άπειρα Mickey Mouse, τα οποία επειδή δεν έχω χώρο τα βάζω εδώ πέρα πάνω γιατί έχουν γεμίσει αυτά τα ράφια. Αλλά γέμισε και αυτό το ράφι και πρέπει να κάνω χώρο. Τα που X-Men έχω πάρει τα πάντα, όπως είπα. Έχω κάνει και κάτι άλλο που δεν το έχω κάνει σχεδόν ποτέ. Πήρα τεύχη. Αυτό είναι Holy Grail. Και είναι Holy Grail μαζί και με αυτά τα οποία βρήκα και αγόρασα. Τα οποία είναι τα original comic Godzilla της Dark Horse. Που αποτελούν μεγάλη ιστορία για εμένα. Τα κατάλαβα από 8 χρονών όταν είχαμε πρωτοβγεί στην Ελλάδα, τη Modern Times. Είναι πολύ σημαντικά για μένα γιατί αυτό εδώ πέρα είναι το τατουάζ το οποίο έχω πάνω στο στήθος μου. Το τατουάζ Godzilla το οποίο έχω. Έπρεπε να τα πάρω αυτά. Βρήκα και το Jurassic Park, το adaptation της ταινίας σε comic. Πολύ σημαντικά επίσης είναι ότι βρήκα το Run της Magic που λατρεύω από τους X-Men, που είναι αγαπημένοι μου X-Men. Το βρήκα σε πολύ καλή κατάσταση σε τερχάκια την πρώτη έκδοση. Υπήρχαν, τέλεια. Πάλι η Magic, The New Mutants, που θα βγει και ταινία και θα εμφανίζεται η Magic, thank god. X-Force, I don't fucking care, Magic, Magic. Α, βρήκα King Kong comic, τεύχη, προϊστορικά, τέλεια. Ultraman comic, τέλεια. X-Factor, από τις πρώτες εμφανίσεις του Apocalypse, τέλεια. Ένα τεύχος Batman πήρα λόγω του ότι μου είπε ο Παξινός να το πάρω, γιατί θα αποκτήσει μετά από πολύ καιρό πολύ αξία, λόγω ότι είναι limited edition, ένα 3000, κάτι τέτοιο. Epax, αν δεν αποκτήσει
δίνεις μεγάλη αξία, θα στο τρίψω στη μούρη. Επειδή έγινα πολύ χοντρός, είπα να πάρω longboard, γιατί έχω γίνει πολύ χοντρός. Αστείο ήταν, απλά μου αρέσει περισσότερο να κάνω βόλτες. Μπαμπούζλα φάγατε, μπαμπούζλα. Που αυτό το υπέροχο longboard μου το πήρε ένα τέλειο πλάσμα, η Αθηνά, η οποία μου έδωσε και το βιβλίο εδώ πέρα Star Wars με Lego φάσεις. Επίσης δώρο ήταν και αυτή η τσάντα Star Wars με First Order Stormtrooper. Δεν θα δείξω τι πήρα από κόμικ, από κόμικ κόμικων, δηλαδή από αυτοεκδόσεις. Λόγω του ότι σε αυτοεκδόσεις που πήρα από το κόμικον μιλάμε στο βίντεο της κόμικον, το κανονικό, σε ένα hangout, στο οποίο είναι και ο Βασίλης ο Παξινός, ο Βάσης, ο οποίος είχε και αυτοέκδοση, θα πει και τη δικιά του εμπειρία από το κόμικον με άλλη ματιά. Νομίζω αυτά, γενικά η ζωή μου τρέχει γαμάτα, πολύ καλά πάει, πολύ δουλειά, οπότε εμένα είναι κάτι που με ευχαριστεί γιατί λατρεύω τη δουλειά μου. Αυτά νομίζω, peace.